Καλησπέρα σας, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και δυστυχώς 21η αγωνιστική ξεκίνησε ήδη, αλλά στη σκιά της οπαδικής βίας. Δυστυχώς δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε. Νομίζω συμφωνείς. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Το είδαμε και είναι νομίζω δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μετά το κύπελλο με τη Σαλαμίνα. Αλλά ακριβώς. Δηλαδή δεν θα έπρεπε κανονικά να ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα λέγοντας μόνο για τους αγώνες, για τα αποτελέσματα. Αλλά δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατόν για να αποφευθούν όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, να δούμε λίγο τι έγινε στα δύο παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Ο ΑΠΟΕΛ εύκολα, 0-4. Εντάξει, το λέει και το σκορ μόνο του. Ακριβώς. Τέλειωσε το ημίχρονο 0-2. Είχε καθαρίσει στην ουσία από το πρώτο ημίχρονο, είχε επιβάλει το ρυθμό του. Ναι, δύο γκολ πάρα πολύ ναι. γρήγορα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή έδειχνε όχι, από την αρχή. Δεν απειλήθηκε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε επιβάλει το ρυθμό. Το δείχνει του. Και το σκορ, το είπαμε. Το ίδιο και η ΑΕΚ, παρόλο που. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε ναι. λίγο, υπήρχε λίγο αυτό το 2-1 κάποια στιγμή ήταν. Έτσι, το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ από ό,τι είδαμε ήταν πιο πολύ σε αυτό γκολ χρεώνεται γιατί πήγε να σπάσει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά προηγήθηκε και τώρα είναι 1-3, τελείωσε το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα δύο ας πούμε φαβορί των σημερινών αναμετρήσεων κατάφεραν και πήραν την νίκη. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα, η κάρτα της αγωνιστικής δηλαδή. Δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα. Έχουμε φυσικά τρεις αγώνες αύριο Σάββατο και την Κυριακή ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι αύριο και μιλάω για το Ομόνια Πάφος, όπου νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, έτσι θέλω τουλάχιστον να πιστεύω. Τώρα μετά και τη νίκη και τη ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ θα... Ακριβώς, γιατί... Και οι δύο ομάδες θα πρέπει να ανοιχτούν, να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, να διεκδικήσουν τους τρεις βαθμούς για ναι. να υπάρχει ανοίξει ψαλίδα. Ακριβώς, γιατί δεν, αν χαθεί όποια ομάδα από τις δύο χάσει βαθμούς, αυτόματα μεγαλώνει και η ψαλίδα ανοίγει από τις πάνω θέσεις, ανοίγει ψαλίδα. Οπότε, ναι, σίγουρα θα δούμε θεωρητικά βάσει αυτών που λέμε ένα καλό παιχνίδι. Να πάμε κάπου εδώ να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο πρώην άσος του Απόλλωνα, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, ο Μάριος ο Χαραλάμπους μαζί μας. Κύριε Χαραλάμπους, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μάριο. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Βρίσκεστε στη Λεμεσό, έτσι. Ναι, ναι. Αντί να ξεκινήσουμε, κύριε Μάρε, να μιλάμε για ποδόσφαιρο, ασχολούμαστε όλο το τελευταίο καιρό με τη βία στα γήπεδα και το τι γίνεται τα τελευταία μάτς, το βλέπετε κι εσείς. Θα θέλαμε την άποψή σας και εσάς να μας πείτε τι και βλέπετε. Αλήθεια είναι ότι εδώ στη Λεμεσό περιμέναμε πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι. Θεωρούσα ότι θα ήταν μια γιορτή για την πόλη μας, αλλά δυστυχώς οι ανεγκέφαλοι έδρασα για ακόμη μια φορά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιτέλους πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω με ποια μέτρα, με ποιο τρόπο πρέπει να τελειώσει αυτό το φαινόμενο, διότι εδώ στη Λεμεσό πάει να γίνει σαν βεντέτα μεταξύ των δύο αντίπαλων φιλάθλων και αυτό αμαυρώνει όλη την ιστορία και των ομάδων, αλλά και την χαρά, στερεί τη χαρά από τους χιλιάδες οπαδούς που έχουν οι δύο ομάδες για να απολαύσουν ένα παιχνίδι κυπέλλου ή πρωταθλήματος βλέποντας τις αγαπημένες τους ομάδες σε ένα γήπεδο στολίδι που μάζεψε γύρω στους 8 με 10.000 κόσμο που δυστυχώς έφυγαν άπραχτοι επειδή 15-20... Κύριε Μάρη, αυτό το λέμε κάθε αγωνιστική σχεδόν και κάθε εβδομάδα. Δεν φτάνει μόνο να μένουμε στα λόγια, πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Γιατί από ό,τι είδατε ότι υπήρχαν και εικόνες που πεταχτήκαν φωτοβολίδες και διάφορα καπνογόνα σε οικογένειες ή μια κυρία που κράταγε την κορούλα της, αν είδα καλά. Είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουμε όχι μόνο εμείς να τα βλέπουμε, αλλά και όλος ο κόσμος. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε όπως και εσείς και όλοι που παρακολουθούν αυτά τα παιχνίδια. Την έννοια του ντέρμπι να παρακολουθούν ένα παιχνίδι είτε από την τηλεόραση είτε από κοντά με ασφάλεια. Και όχι υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι θέμα της πολιτείας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να βρουν μια λύση επιτέλους για να περιορίσουν αυτούς τους μεμονωμένους ανεγκέφαλους οπαδούς που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα και αυτές τις συμπεριφορές. Να αφήσουν τον κόσμο τον υγιές σκεπτόμενο, αυτούς που θέλουν να απολαύσουν τις ομάδες τους, να πηγαίνει στο γήπεδο.
και αν μπορέσουν να απομονώσουν αυτούς που πάνε εκεί για άλλους σκοπούς. Πολύ σωστά το είπατε, τους υγιείς σκεπτόμενους οπαδούς, γιατί δυστυχώς και εκείνοι έχουν το μεγάλο πρόβλημα, ενώ δεν θα έπρεπε. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω για να κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι αυτό που είπε ο ΠΑΣΠ, ότι εάν μέσα στα μέτρα αποφασίσει η ΚΟΠ να κάνει τα παιχνίδια από εδώ και πέρα και κλεισμένο το θυρών, δηλαδή είναι αυτό πλέον ένα μέτρο, ότι θα προχωρήσουν σε αποχή οι ποδοσφαιριστές. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε σαν σκέψη από τον ΠΑΣΠ? Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι ποιο θα τιμωρήσει? Θα τιμωρήσει τον οικογενειάρχη, θα τιμωρήσει τον έφηβο, τον νεαρό που θέλει να δει την ομάδα του για κάποιους μεμονωμένους φιλάθλους τους οποίους πρέπει να κυνηγήσει. Αυτούς πρέπει να ψάξει να βρει και αυτούς πρέπει να τιμωρήσει. Η μάζα των φιλάθλων, γιατί να τους στερήσει το δικαίωμα να είναι κοντά στην ομάδα τους και κυρίως τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που θέλουν να παρακολουθήσουν τις ομάδες. Εντάξει, νομίζω να κλείσουμε κάπου εδώ το θέμα. Δεν μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Θέλουμε να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε τα σημερινά παιχνίδια. Τα φαβορί από ΕΛ και ΑΕΚ κατάφεραν να κερδίσουν σήμερα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθήσατε τα παιχνίδια, έτσι να μας πείτε γενικά την άποψή σας. Τα φαβορί κέρδισαν. Λίγο έτσι μου έκανε έκπληξη η εύκολη νίκη του ΑΠΟΕΛ σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια Σαλαμίνα που έχει δείξει ότι φέτος τουλάχιστον κάνει πολύ καλή πορεία και είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Και το 0-4 φαντάζει πολύ εύκολο αποτέλεσμα, έτσι, πολύ μεγάλο σκορ για ένα παιχνίδι από ΕΛ Σαλαμίνας. Επιβεβαίωσε το ΑΠΟΕΛ την καλή του παρουσία και δίκαια βρίσκεται στην κορυφή. Πιστεύω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση αυτού του μαραθωνίου. Από την άλλη, η ΑΕΚ ζορίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, όπου και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Έβαλε ένα γρήγορο δεύτερο γκολ στις αρχές του Δευτέρου. Έκανε καλή διαχείριση. Δεν κινδύνευσε και σκόραρε και ένα τρίτο γκολ που καθάρισε το παιχνίδι. Τώρα, κύριε Μάρη, μετά από αυτά τα δύο αποτελέσματα που είπαμε για τα φαβορί, είναι η ώρα για το αυριανό μάτς που είναι ένα πολύ μεγάλο μάτς εξίσου, η Ομόνια με την ΠΑΦΟ, που μετά τα σημερινά αποτελέσματα του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ, νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί σίγουρα θα χρειάζονται και οι δύο ομάδες να διεκδικήσουν και τους τρεις βαθμούς και οι δύο ομάδες, έτσι, για να μειώσουν και την ψαλίδα. Συμφωνώ Γιάννη. Έχει μπει πίεση πλέον σε αυτές τις ομάδες με τα σημερινά αποτελέσματα. Η Ομόνια πρέπει να επανέλθει μετά το άσχημο αποτέλεσμα που είχε με το Ζαγκάκι. Η ΠΑΦΟΣ πρέπει να πείσει, διότι και σε παλιότερη συνέντευξη δικιά μου είπα ότι η ΠΑΦΟΣ την βλέπω ότι δεν μπορεί να κυνηγήσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Αυτό, αν και έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό συνθήκες εκεί, όμως κάτι της λείπει, κάτι λείπει σε αυτή την ομάδα. Έκανε το ξέσπασμα νωρίς, κύριε Μάρη, και μετά δεν είχε τη συνέχεια την ανάλογη που περιμέναν όλοι. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Γιάννη, το είσαι και εσύ στην Κύπρο αρκετά χρόνια, το βλέπεις. Η ΠΑΦΟΣ παλεύει να μπει εκεί, να διεκδικήσει κάτι τα τελευταία, δεν ξέρω, 7 χρόνια και κάπου εκεί ξεκινάει πολύ καλά και σε φουσκώνει στη συνέχεια. Ναι. Κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά της, κύριε Μάρη. Ναι. Ελπίζω. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, καθώς περάσατε σχεδόν όλη την ποδοσφαιρική σας καριέρα στον Απόλλωνα. Για τον Απόλλωνα, αν πιστεύετε ότι μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες, έτσι ξεκάθαρα. Αγωνιστικά πιστεύετε ότι υπάρχουν ελπίδες να μπει στην πρώτη εξάδα? Εγώ θα, μαθηματικά υπάρχουν, όμως εγώ βλέπω ότι με τον νέο προπονητή βλέπω ένα διαφορετικό Απόλλωνα και έτσι με κάνει αισιόδοξο τουλάχιστον για τον θεσμό του κυπέλλου, που για να μην κρυβόμαστε, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του Απόλλωνα, η κατάκτηση του κυπέλλου. Είναι πολύ δύσκολο να μπει στην εξάδα, αν και μαθηματικά όπως είπες και εσύ υπάρχουν ελπίδες. Όμως οι ομάδες που προπορεύονται δείχνουν έτσι περισσότερη σταθερότητα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις
εκεί στο κύπελλο, που είναι και πιο βατός έτσι θεσμός, με 3-4 καλά παιχνίδια μπορείς να πάρεις τίτλο και να βγεις στην Ευρώπη, που ακριβώς, θα ναι. Έχεις τουλάχιστον την ευκαιρία. Ακριβώς, που θα κλείσει και η σεζόν πετυχημένη. Πολύ ωραία. Κύριε Χαραλάμπου, σύντομος ο χρόνος, το γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε όμως παρόλα αυτά πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα συλλεκτικό αναμνηστικό, πολύ όμορφο δώρο από τον χορηγό της εκπομπής μας, την εταιρεία Μπουκικό, με πάρα πολύ αγάπη για εσάς. Μπορείτε να το παραλάβετε από πολλά πρακτορία που υπάρχουν στην Λεμεσό συγκεκριμένα. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Μαρή. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Είπαμε σύντομο αλλά περιεκτικό όλο το θέμα. Αλλά σήμερα θέλουμε να κλείσουμε λίγο ξεχωριστά. Μπορεί να είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σήμερα είναι 4 χρόνια επέτειος, αν μπορούμε να το πούμε, 4 χρόνων από τον θάνατο του αείμνηστου θρυλικού μπασκετμπολίστα, και μιλάω φυσικά για τον Kobe Bryant. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Οπότε θέλουμε να κλείσουμε με ένα βίντεο για αυτόν τον θρυλικό μπασκετμπολίστα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. I think the definition of greatness is to inspire the people next to you. And that's how you create something that I think lasts forever. Times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. We'll be right back.